Λίγα λεπτά πριν από τι 9 το πρωί, στρατιώτη από σκοπιά σε στρατόπεδο στο Τσέρι βλέπει καπνού κοντά στο στρατόπεδο. Αμέσω ενημερώνει του αξιωματικού και άλλοι στρατιώτε πέφτουν στο σημείο όπου και αρχίζουν μάχη με τι φλόγε μέχρι να φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Λίγη ώρα αργότερα και αφού η φωτιά κατασβήστηκε, οι πυροσβέστε έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικιαστικό θέαμα. Το καμένο σώμα μίας γυναίκας. Αμέσω σήμανε συναγερμό και στο σημείο μετακαλούνται μέλη τη αστυνομία και τη εγκληματολογική υπηρεσία. Σήμερα, γύρω στι 9 παρατέταρτων το πρωί, ενημερώθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική ότι υπάρχει φωτιά σε αγροχτήμα, αγροτική περιοχή, στην περιοχή τη ερίου κοντά στο στρατόπεδο. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία κατέφτασαν στο μέρο και για κατά την κατάσβεση, η πυροσβεστική πτώμαν. Γυναίκα με αρκετά εγκαύματα. Ε, κλήθηκαν οι, οι πρώτε βοήθειε και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Ε, εκ πρώτη όψη, δεν φαίνεται να φέρει οποιασδήποτε εξωτερικέ κακώσει. Αρχίζουν αμέσω έρευνε και διαπιστώνεται τελικά πω η νεκρή είναι η 67χρονη Ελένη Αλεξάνδρου, κάτοικο πάφου, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίε που έχει ενώπιον τη η αστυνομία, άναψε φωτιά για να καψαλίσει χόρτα κοντά στο σπίτι του γιού τη. Σε κάποια στιγμή η φωτιά επεκτάθηκε και ξέφυγε από τον έλεγχό τη, με την ίδια να χάνει τι αισθήσει τη προφανώ από τι αναθυμιάσει και να εντοπίζεται νεκρή από τα μέλη τη πυροσβαστική. Σύμφωνα με όσα ανέφευνα... Στου στους ανακριτές συγγενείς της άτυχης γυναίκας. Η 67χρονη είχε μεταβεί στο αγροτόσπιτο του δεύτερου της Γιούσο Τσέρι για να καψαλίσει και να καθαρίσει το χώρο ούτω ώστε να προετοιμαστεί για το μνημόσυνο του δεύτερου γιού τη, τον οποίο είχε χάσει σε θανατηφόρο δυστύχημα. Διερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα, αλλά από κάποιες ενδείξεις που έχουμε και από κάποια τεκμήρα που ανεβρέθηκαν, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να έθεσαν τη αντιφωτιά και να μην μπόρεσε να την ελέξει και στο τέλο τη ημέρα να υπήρχε το μοιραίο. Όλα τα ενδεχόμενα διερευνούνται και θα συνεχίσουμε και σίγουρα θα έχουμε και τα αποτελέσματα τη νεκροτομής. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε ο ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπου, ενώ αύριο θα διενεργηθεί η νομισμένη νεκροτομή για να δώσει ακριβεί απαντήσει για όσα συνέβησαν και οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο θάνατο.